Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι πραγματικά τιμή για μας προσωπικά αλλά και για το Ίδρυμά μας να είμαστε σήμερα εδώ και να προσπαθούμε να σας παρουσιάσουμε τη δική μας τη δράση, τη δική μας την έρευνα. Η δράση λοιπόν που θα παρουσιάσουμε σήμερα έχει σχέση με τις ακραίες συνθήκες αλληλεπίδρασης παλμών λέιζερ πολύ ισχυρής έντασης και ισχύος με στόχο η αλληλεπίδραση αυτή να δημιουργήσει τέτοιες καταστάσεις ύλης, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πάρα πολλές εφαρμογές. Μία από αυτές είναι και η σύνδεξη, η οποία στην Ευρώπη έχει πόλο έκφρασης στο πρόγραμμα Hyper. Πριν όμως αρχίσουμε να συζητάμε για τη σύνδεξη και για τις ακραίες συνθήκες αλληλεπίδρασης, δύο λόγια για το Ίδρυμά μας. Όπως ίσως γνωρίζετε, το ΤΕΙ Κρήτης αποδίδει μεγάλη σημασία στην έρευνα και την παραγωγή νέας γνώσης. Το Ίδρυμα αυτό έχει αναπτύξει πόλους εξαιρετικής έρευνας και εκπαίδευσης σε διάφορα επιστημονικά και τεχνολογικά πεδία, όπως για παράδειγμα η φυσική και η τεχνολογία πλάσματος και λέιζερ, η επιστήμη και τεχνολογία υλικών, η γεωφυσική, η σεισμολογία, η ακουστική, η γεωπονική επιστήμη και τεχνολογία, η διαχείριση αποβλήτων και άλλα. Και αυτή η έρευνα αποδεικνύεται από τις δημοσιεύσεις, οι οποίες κάθε χρόνο δημοσιεύονται σε διεθνή περιοδικά. Και τα αποτελέσματα αυτής της διαδρομής φυσικά αναλύονται στις εκθέσεις του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης. Λίγα λόγια για την ομάδα του CPPL. Το CPPL είναι από το Κέντρο Φυσικής Πλάσματος και Λέιζερ, Center for Plasma Physics and Lasers, το οποίο δημιουργήθηκε το 2006 με ένα κίνητρο, τη δημιουργία πόλου αριστείας στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών σε Χανιά και Ρέθυμνο του ΤΕΙ Κρήτης. Και ο στόχος ήταν τότε η ομάδα να μπορεί να πρωτοπορήσει διεθνώς σε θέματα αλληλεπίδρασης ισχυρών λέιζερ με την ύλη και πλάσμα, τόσο σε βασική έρευνα αλλά και σε εφαρμογές. Ένα πεδίο το οποίο, τουλάχιστον όταν εμείς αρχίσαμε τη δράση μας στη χώρα, δεν είχε πάρα πολύ αναπτυχθεί, ειδικά η αλληλεπίδραση ισχυρών παλμών λέιζερ με πλάσμα, και δεν είχε αναπτυχθεί σε αναντιστοιχεία με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης και χώρες εκτός Ευρώπης. Τώρα, μία από τις βασικές ερωτήσεις είναι ποια ήταν τα μέσα επίτευξης του στόχου. Και εδώ πέρα πρέπει να σας πω ότι απλά ακολουθήσαμε τα αυτονόητα και την εμπειρία που είχαμε ερχόμενοι από το εξωτερικό. Το κύριο είναι ότι κάναμε επιλογή των μελών της ερευνητικής ομάδας στηριζόμενη στους διεθνείς ακαδημαϊκούς δείκτες ποιότητας, όπως παραδείγματος χάρη το H-Index. Ξέρω ότι κάποιοι είναι λίγο σκεπτικοί με την χρήση αυτών των δικτών. Όμως εγώ προσωπικά δεν έχω δει κανένα επιστήμονα με υψηλό H-Index που να μην είναι καλός επιστήμονας. Ίσως να υπάρχει επιστήμονας με χαμηλό H-Index που να μην έχει ακόμα αναδειχθεί, αλλά εάν έχει την προοπτική να αναδειχθεί, σίγουρα κάποια στιγμή θα ανεβάσει το δίκτυο αυτό. Ακολουθήσαμε λοιπόν πρακτικές, οι οποίες καθόρισαν όχι μόνο το CPPL, αλλά και όλη τη σχολή σε Χανιά και Ρέθυμνο, αλλά και το ΤΕΙ Κρήτης σε όλη την ακαδημαϊκή πυραμίδα. Μία άλλη βασική παράμετρο ήταν ότι διενεργούσαμε συχνές εξωτερικές αξιολογήσεις μικρής και μεγάλης κλίμακας. Όταν λέω μικρής κλίμακας, εννοώ σε επίπεδο τμήματος ή σχολής και μεγάλης κλίμακας σε επίπεδο ιδρύματος, ακόμα και πριν προβλεφθούν από τον νόμο. Για παράδειγμα, στα Χανιά η πρώτη αξιολόγηση έγινε εξωτερική πολλά χρόνια πριν πάω εγώ εκεί, από το 1998, αν δεν κάνω λάθος. Δείξαμε εξωστρέφεια με τη δημιουργία ισχυρών συνεργασιών στην εκπαίδευση και έρευνα με κορυφαία ιδρύματα του εξωτερικού και της Ελλάδας. Αξιοποίησαμε τα ευρωπαϊκά προγράμματα κινητικότητα στην έρευνα και την εκπαίδευση σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, παραδείγματος χάρη τα προγράμματα Erasmus, τα προγράμματα Marie Curie, τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Αριστείας. Και είχαμε σαν στόχο να διεκδικούμε συνεχώς χρηματοδοτήσεις από ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα χρηματοδότησης της έρευνας. Εδώ πέρα αρχίζουμε την συζήτησή μας για το Hyper. Τι είναι λοιπόν αυτό το πρόγραμμα Hyper? Είναι ουσιαστικά η προσπάθεια της Ευρώπης να πρωτοπορήσει στην έρευνα της παραγωγής ενέργειας από σύνδεξη υδρογόνου με χρήση λέιζερ. Το Hyper έχει δύο κύριους στόχους. Ο πρώτος είναι αυτός που μόλις ανέφερα και ο δεύτερος είναι η εξερεύνηση νέων φυσικών φαινομένων που προφανώς προκύπτουν από την αλληλεπίδραση πολύ ισχυρών πεδίων λέιζερ με την ύλη. Είναι λοιπόν διτός ο στόχος του προγράμματος αυτού, ο στόχος της σύνδεξης και ο στόχος της βασικής επιστήμης και τεχνολογίας. Ένα απλό παράδειγμα
για το πόσο σημαντική είναι αυτή η ενέργεια που περικλείεται στα άτομα, είναι ότι ένα κυβικό χιλιόμετρο θαλασσινού νερού περικλείει όση ενέργεια υπάρχει στον πλανήτη σε φυσικούς πόρους, αέριο, πετρέλαιο κτλ. 70 γραμμάρια νερού, όπως φαίνεται σε αυτή τη διαφάνεια, ισοδυναμεί με την ενέργεια σε πετρέλαιο για ένα από τα μεγαλύτερα τάνκερ που μεταφέρουν αυτή την ύλη. Μία μόνο επιστημονική διαφάνεια, και δεν θα επιμείνω άλλο σε εξισώσεις. Εδώ πέρα βλέπετε το ηλεκτρικό, το μαγνητικό και την πίεση, το ηλεκτρικό και το μαγνητικό πεδίο και την πίεση που θα βρεθεί η ύλη όταν αλληλεπιδράσει με τέτοια λέιζερ τα οποία αντιπροσωπεύει το Hyper. Ηλεκτρικά πεδία τεράστια, μαγνητικά πεδία τεράστια της τάξης των Giga Gauss και πιέσεις που ισοδυναμούν, έτσι να το πω εκλαϊκευμένα, με 100.000 λεωφορεία των 50 ατόμων. Όταν λοιπόν η ύλη βρεθεί σε τέτοιες ακραίες συνθήκες, αυτό που θα συμβεί είναι ότι πολλά από τα φαινόμενα που γνωρίζουμε σήμερα ίσως να πρέπει να τα αναθεωρήσουμε και να κοιτάξουμε λίγο παραπέρα. Ποιες χώρες συμμετέχουν στο Hyper? Συμμετέχει από την Ευρώπη η Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία, η Ελλάδα, η Τσεχία, η Ισπανία, η Ιταλία και η Πορτογαλία σε κυβερνητικό επίπεδο και η Γερμανία, η Πολωνία, η Ρωσία σε επίπεδο ιδρυμάτων, πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων και φυσικά οι χώρες εκτός Ευρώπης όπως η Ιαπωνία, η Κίνα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ο Καναδάς, η South Korea και άλλες χώρες που πρόσφατα έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους να συνεργαστούν με το πρόγραμμα Hyper. Ποιο είναι λοιπόν το επιστημονικό πρόγραμμα του Hyper και γιατί το CPPL του ΤΕΙ Κρήτης είναι επικεφαλής του προγράμματος της βασικής επιστήμης αυτής της ευρωπαϊκής υποδομής. Καταρχήν να πούμε ότι το Hyper εκ φύσεως ανοίγει νέους δρόμους στην έρευνα σε ευρύτητα επιστημονικών περιοχών, από το μικρό κόσμο μέχρι το μακρόκοσμο, από το μικρό κόσμο του ατόμου μέχρι το μακρόκοσμο της αστροφυσικής και του σύμπαντος. Είναι λογικό να συμβαίνει αυτό, γιατί όταν η ύλη, η οποία επιδράει με τόσο ισχυρά λέιζερ, βρεθεί να ζυγίζει ένα κιλό το κυβικό εκατοστό, φανταστείτε ένα κύβο ζάχαρης που βάζουμε στον καφέ να ζυγίζει ένα κιλό και να έχει θερμοκρασίες μεγαλύτερες από 100 εκατομμύρια βαθμούς, τότε αμέσως κατανοούμε ότι τα φυσικά φαινόμενα τα οποία μπορούμε να μελετήσουμε με μια τέτοια υποδομή είναι πραγματικά από το μικρό κόσμο μέχρι και το μακρό κόσμο. Το χρονοδιάγραμμα του Hyper αρχίσαμε το 2005, όταν καταθέσαμε την πρόταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να εισέλθει στον οδικό χάρτη των ερευνητικών υποδομών της Ευρώπης. Άρχισε η προπαρασκευαστική φάση περίπου το 2009, η οποία τελειώνει τώρα και τώρα αρχίζουμε τη φάση της κατασκευής του πρωτοτύπου και της, ουσιαστικά η φάση όπου θα βάλουμε μαζί την τεχνολογία για να φτάσουμε στο επίπεδο να παράγουμε την ενέργεια που χρειαζόμαστε σε λέιζερ για το σκοπό του προγράμματος. Η κατασκευή του πρωτοτύπου θα τελειώσει περίπου το 2018-2019, όπου θα αρχίσει η φάση ολοκλήρωση του Hyper, όπου αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2025. Βέβαια, επειδή το χρονοδιάγραμμα τηρείται προς το καλύτερο, ίσως το 2025 να είναι, έχει αναθεωρηθεί σήμερα που μιλάμε προς το 2022 με 2021. Και το 2030, αν όλα πάνε καλά, αναμένεται η κατασκευή του πρώτου σταθμού για το Hyper, το οποίο, όπως είπα, έχει διτό στόχο την παραγωγή νέας βασικής γνώσης και τεχνολογίας και την διερεύνηση της πιθανότητας να παραχθεί ενέργεια από σύνδεξη πυρήνων υδρογόνου. Και επειδή αριστεία στην έρευνα δεν νοείται χωρίς εκπαίδευση, ένα από τα βασικά εργαλεία του προγράμματος Hyper για την επιτυχία είναι το πρόγραμμα εκπαίδευσης, το οποίο είναι σημαντικό προκειμένου, μεταξύ άλλων, να ικανοποιηθούν τρεις κύριοι στόχοι στρατηγικής σημασίας για το Hyper. Αυτή είναι να προσελκύσει επιστήμονες από διάφορους επιστημονικούς τομείς στο πρόγραμμα, γιατί, όπως είπαμε, το Hyper θα δημιουργήσει νέες και ακραίες συνθήκες ύλης. Συνεπώς, υπάρχει ένας πλουραλισμός πεδίων έρευνας, τα οποία μπορούν να ικανοποιηθούν με τη χρήση του Hyper. Δεύτερος στόχος του προγράμματος εκπαίδευσης είναι να εκπαιδεύσει νέους επιστήμονες στην επιστήμη και την τεχνολογία του προγράμματος και ο τρίτος να ενισχύσει τη συνέργεια επιστημόνων και μηχανικών
για την αντιμετώπιση της νέας επιστημονικής και τεχνολογικής πρόκλησης και φυσικά αυτή είναι και προστιθέμενη αξία της αριστείας για την κοινωνία μας. Ο σημαντικός ρόλος τώρα του Ερευνητικού Κέντρου του δικού μας και του ΤΕΙ Κρήτης είναι ότι πρώτον συντονίζει το επιστημονικό πρόγραμμα Βασική Επιστήμη για το HYPER, έχει την ευθύνη για τη σχεδίαση και την ασφάλεια λειτουργίας του θαλάμου και χώρου εκτέλεσης των πειραμάτων της Βασικής Επιστήμης, συμμετέχει στην Επιτροπή Διαχείρισης και Αποφάσεων για το HYPER, προτείνει και συμμετέχει σε πειράματα σχετικά με το HYPER στις υποδομές λέιζερ ψήλσης ιός ανά την Ευρώπη και στην Αμερική, έχει την ευθύνη του προγράμματος εκπαίδευσης του HYPER, συντονίζει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Erasmus Master του HYPER Plasma Physics and Applications, είναι επικεφαλής του ελληνικού δικτύου για το HYPER, το HYPER-GR, στο οποίο θα αναφερθώ αμέσως στην επόμενη διαφάνεια, και το CPPL είναι περιφερειακή ερευνητική εγκατάσταση για το πρόγραμμα HYPER, για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα HYPER. Πολύ σημαντικό είναι το network του HYPER-GR, το οποίο με χρηματοδότηση της ΓΕΓΕ δημιουργήθηκε στη χώρα μας. Αποτελείται από 14 φορείς, 2 εταιρείες και 12 πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα. Τα βλέπετε εδώ πέρα. Σε αυτή εδώ πέρα τη διαφάνεια. Όπου η συνέργεια αυτή πραγματικά θα δώσει νέα όθηση στην έρευνα και στην οικονομία κλίμακας για τη χρήση τέτοιων μεγάλων υποδομών, όπου προφανώς είναι δύσκολο να υπάρχουν στη χώρα παραπάνω από μία λόγω οικονομικού κόστους. Ποιος είναι λοιπόν ο ρόλος του HYPER-GR, είναι ότι έχει την ευθύνη του network, του δικτύου HYPER-GR, είναι ότι έχει την ευθύνη της ενεργοποίησης και συντονίζει την έρευνα, την επιστημονική έρευνα που σχετίζεται με το HYPER στη χώρα, εξασφαλίζει πρόσβαση σε μεγάλες υποδομές έρευνας του εξωτερικού, κυρίως της Ευρώπης και της Αμερικής, αλλά και της Ιαπωνίας με τη Facility Gecko, η οποία σε σύντομο χρονικό διάστημα θα ανοίξει τις πύλες της για πειράματα στον ευρύ ακαδημαϊκό χώρο. Είναι πόλος ανάπτυξης πολιτικών και προτύπων για την έρευνα. Θέλουμε να εκφράσουμε με αυτόν τον τρόπο την θέλησή μας να βοηθήσουμε κι εμείς τη χώρα και να μεταφέρουμε την εμπειρία μας και τη γνώση μας για το πώς πρέπει να αναπτύσσεται η έρευνα σε μια χώρα 10 εκατομμυρίων ανθρώπων. Παρέχει πρόσβαση σε αποτελεσματικές υπηρεσίες εκπαίδευσης σε προγράμματα Master και PhD. Παρέχει οικονομία κλίμακας με τη χρήση αλληλοσυμπληρούμενου ερευνητικού εξοπλισμού, πολύ βασικός παράγοντας αυτός. Και προφανώς παρέχει τη δυνατότητα σε ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις να συμμετέχουν στα τεχνολογικά δρόμενα του HYPER. Θα ήθελα να καλέσω τον συνάδελφο και πολύ καλό συνεργάτη, τον Εκτάρο τον Παπαδογιάννη, να σας πει μερικά λόγια για το Κέντρο Φυσικής Πλάσματος και Λέιζερ. Κλείνοντας, εγώ θα ήθελα να πω ότι είναι πολύ σημαντικό και έρχομαι στα λόγια του κύριου Κρυμιτζή ότι ένας σημαντικός παράγοντας, ίσως ο πιο σημαντικός για τη δημιουργία πόλων αριστείας στην χώρα είναι η αξιολόγηση. Το ΤΕΙ Κρήτης ακολούθησε αυτή την πολιτική για την αξιολόγηση πολύ πριν πάω εγώ στο Ίδρυμα, πάνω από 15 χρόνια τώρα, με εξωτερικές αξιολογήσεις, συνεχείς αξιολογήσεις και τα αποτελέσματα, για να μην νομίζετε ότι κάνω διαφήμιση, δεν θα τα πω εγώ, φαίνονται στις εκθέσεις του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης. Σας ευχαριστώ πολύ.